Ρονάλντο επίσης, γιατί εδώ είναι, το είδαμε και πριν, πόσες, με τα 5 γκολ πόσοι παίκτες ακολουθούν, συνεχίζουν όλοι πλην Λεβαντόσκι. Εδώ είναι στο φάνταζι που κάνει θράψη 32,4 και βλέπουμε τα περισσότερα σουτ στην εστία 6 και έχει 5 γκολ. Δηλαδή, ο τύπος έχει κάνει 6 σουτ στην εστία και βάλει 5 γκολ. Τι σημαίνει αυτό? Τα 3 είναι πέναλτι, βέβαια. Βέβαια. Αυτό είναι. Γι' αυτό είναι ο κορυφαίος στον κόσμο. Τέτοιο στατιστικό δεν έχει δεύτερος. Αν έχει ο Μέση... Δεν το έχει σε τελική φάση... Euro δεν μπορούσε, Mundial τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα συνολικά τον Ρονάλντο, ο οποίος έφτασε τα 21 γκολ σε τελικές φάσεις Euro και Mundial. Και βλέπουμε εδώ ότι είναι αρκετοί Γερμανοί. Είναι ο Κλος, ο Γκέρτ Μίλερ, ο Γιούργεν Κλίνσμαν και αρκετοί Γάλλοι, Πλατινοί, που είχε βάλει βέβαια 9 γκολ σε ένα Euro το 84 και είναι ο Γκριεσμάν στην τελευταία θέση στην σχετική λίστα από τους σε ενεργεία. Αυτός μπορεί να σκοράρει κάποια γκολ και να σκαρφαλώσει. Ο Φοντέν 13 γκολ σε ένα Μουντιάλ το 58, έτσι. Ναι, αυτός από ποιο κινδυνεύει τώρα να το χάσει από αυτούς όλους? Μόνο... Δεν το χα... Ο Γκριεσμάν είναι ο μόνος που συνεχίζει, αλλά έχει μεγάλη διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. 16 με 22 είναι μεγάλη. Λοιπόν, πάντως, πρώτο σκόρερ σε αυτό το Μουντιάλ δεν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι το αυτογκόλ. Εδώ πέρα βλέπουμε ενδεικτικά πως έχουν μπει 8 αυτογκόλ στη φάση των ομίλων χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το Euro. Ενώ στα προηγούμενα 5 Euro είχαμε συνολικά αθρηστικά 7 αυτογκόλ. Έτσι, ένα το 2000, δύο το 2004, κανένα το 2008, ένα το 2012, τρία το 2016, σύνολο 7. Τώρα στο τρέχον Euro 8 αυτογκόλ μόνο στη φάση ομίλων. Δεν έχουμε καλές άμυνες, έχουμε πολλά ατομικά λάθη. Πολλά γκολ έχουν μπει από αδράνειες, δηλαδή να τον παίρνει πλάτη εύκολα ο άλλος και να μπαίνει. Εντάξει, κοίταξε, η κούραση πάει και πνευματικά. Έτσι. Σωστό, σωστό, κάνει... αυτό, σωστό αυτό. Αλλά έχει αλλάξει και το στυλ ποδοσφαίρου πλέον, επειδή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο απαιτούν και από τον τερματοφύλακα να παίζει μπάλα και να συμμετέχει και αλλάζουν τις πασούλες μέσα στη μικρή περιοχή. Νομίζω γι' αυτό έχουμε δει και αρκετά αυτογκόλ. Είναι την κούραση που είναι και πνευματική εκτός από σωματική. Να δούμε τώρα άλλη μία κάρτα που έχει να κάνει με τα σουτ στην αντίπαλη εστία, η πιο ζωηρή φορ. Έχει κάνει 12 ο Λεβαντόφσκι και θα μείνει εκεί γιατί αποκλείστηκε η Πολωνία. Έχει κάνει 11 ο Μωράτα, αλλά έχει βάλει ένα γκολ. Έχει κάνει 11 ο Ντεπάι, 11 ο Ρονάλντο, 10 ο Τσίρο Ιμόμπιλε, 10 ο Πάτρικ Σικ, 10 ο Μπρέθγουέιτ, 10 ο Εμπολό, 10 ο Γιλμάς και 10 ο Βαϊνάλντουμ. Εδώ να παρατηρήσουμε ότι ο Βαϊνάλντουμ είναι ο μοναδικός χαφ και όχι επιθετικός που είναι στη σχετική λίστα, έτσι, το πόσο... Δεν υπάρχει άλλο χαφ με τόσο μεγάλες επιθετικές, τόσο στατιστικά επιθετικά, ναι. Που θα έπρεπε, Γιάννη, έτσι όπως παίζεται το ποδόσφαιρο, ναι. Εδώ μου κάνει εντύπωση. Και επειδή κλείνονται πολύ καλά οι ομάδες μέσα στις περιοχές, περιμένεις από τα χαφ περισσότερα πράγματα στο επιθετικό κομμάτι. Και ειδικά από τους Άγγλους με τον Mount κλπ. Περίμενε τα χαφ των Άγγλων να πατάνε περισσότερο περιοχή. Βέβαια. Και πολλές φάσεις γίνονται από τα χαφ, από πλαϊνούς που γυρίζουν προς τα μέσα. Ναι. Και από τους Ιταλούς το περίμενα, δεν το βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, χαμένες ευκαιρίες. Εδώ ο Αλβάρο Μωράτα είναι ο Τζίμις Πατίκας της Εθνικής Ισπανίας. Συμπαθέστατος ο Πατίκας, έτσι λοιπόν. Ναι. Ο Μορένο είναι ο δεύτερος και μιλάμε τώρα για το επιθετικό δίδυμο της Ισπανίας που να μην έβαζαν και 5 γκολ στους Σλοβάκους. Τσίρο Ιμόμπιλε, 3
ο Ντάμφρις που είναι back, 3. Ο Χάρι Κέιν δεν έχει κάνει σε αυτή ακόμα. Ο Ράμσεϊ, καλύτερα γιατί όποτε βάζει γκολ πεθαίνει και κάποιος. Γιλμάζ, 3. Απογοήτευσε η Τουρκία. Λεβαντόσκι, πολύ καλά ποσοστά. Εμπαπέ, 3. Και ο Πάμπλο Σαράμπια που δεν ξεκίνησε βασικός στα δύο πρώτα μάτς της Ισπανίας. Βλέπουμε στη δεκάδα 3 Ισπανούς, έτσι. Δηλαδή αυτά είναι σουτ, Γιάννη. Αυτά είναι χαμένες ευκαιρίες. Χαμένες ευκαιρίες. Τι σημαίνει... Μπορεί να είναι πέναλτι, κεφαλιά, προς την εστία. Όταν... Εδώ χαίρομαι πολύ που είδα πλάγιο μπακ να χάνει. Ναι. Γιατί ειδικά στο 3-5-2, περισσότερο και λιγότερο στο 3-4-3, ο ρόλος των δύο μπακ δεν είναι να παίζουν στη γραμμή παράλληλα. Δηλαδή, πρέπει να μπαίνουν διαγώνια και να κάνουν δουλειά half extreme κτλ. Να βγαίνουν από πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Μάτος στον ΠΑΟΚ το έκανε αυτό, για παράδειγμα. Που έπαιζε τετράδα ο ΠΑΟΚ πίσω. Ο Βιερίνια στα καλά του το έκανε αυτό. Βλέπω ότι σε 3-5-2, πολλές φορές όταν παίζει την μπάλα από τη μια μεριά, ο ΠΑΟΚ ο άλλος κλείνει προς τα μέσα. Ναι. Και μένει ένα σκιάφ και τρεις στόπερ. Πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο που είχε επίσης ενδιαφέρον. Είναι οι παίκτες που έχουν πατήσει αντίπαλη περιοχή περισσότερο από κάθε άλλους σε για αυτό να... το τουρνουά. Για να δούμε από την πίσω γραμμή πώς είναι. Για να δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εμπαπέ 27 επαφές Μωράτα. Μέσα στην περιοχή. Μωράτα 24. Εμπολό 23. Ίσακ της Σουηδίας 22. Ντεπάι 21. Είναι όλοι επιθετικοί, έτσι. Είναι όλοι μπροστά. Ναι. Εντάξει, μπροστά. Είναι και λογικό. Τώρα, τις πιο πετυχημένες μεταβιβάσεις, εντάξει, αυτό το στατιστικό λίγο σε χαλάει, το αντιλαμβάνομαι το γιατί μπορεί να είναι πασούλα στο ένα μέτρο, αλλά ο Κρός έχει 280. Ο Κρός επειδή παίζει αργά το ποδόσφαιρο και παίζει πολύ την κοντινή την πάσα, πολύ, δεν με τρελαίνει αυτό το στατιστικό. Ναι. Εγώ το βλέπω τον Κρός. Επίσης, να δούμε πώς, συγγνώμη Κωστή, Λαπόρτ, Ρούμπεν Δίας και Ρίντιγκερ είναι στόπερ. Ζόρντι Άλμπα είναι αριστερό μπακ. Ναι. Ποιος θα δώσει την μπάλα. Όταν δεν κάνει πρέσινγκ ο άλλος, θα την κατεβάσει. Αλλάζουν μεταξύ τους η μπάλα. Ναι. Αυτό θα ήταν ωραίο όταν θα υπήρχαν εξειδικευμένοι που να το πιάνουν αυτό το αντικείμενο και να βάζουν τις συνθήκες της πάσας. Ναι. Υπό ποιες συνθήκες, πόσα τετραγωνικά. Αυτό μπορούν να βρουν έναν τρόπο. Τα τετραγωνικά και το σύνολο των παικτών που βρίσκονται σε αυτά τα τετραγωνικά. Και να πω εδώ ότι ο Έμεσος ο Νίκος είχε πει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μην επιτρέπεται ο αμυντικός να γυρνάει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Και νομίζω ότι δεν είναι αργά ο χρόνος που θα το δούμε αυτό. Ήδη, αυτό να πω την είδηση, ότι από τα κύπελλα Ευρώπης της νέας σεζόν δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ, έτσι. Ναι, αυτό δεν είναι καλό. Εγώ πιστεύω ότι είναι, ξέρεις τι γίνεται Κώστα, θέλουν να το κάνουν NBA, θέλουν το θέαμα, τα πολλά γκολ, έτσι, οπότε... Ναι, αλλά ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι επιβαρημένος με 40, 50, 60 παιχνίδια, άμα του βάλεις και 3-4 παρατάσεις, επιβαρύνεται παραπάνω. Εντάξει, εκείνο πάντως το στοιχείο που πρέπει να αλλάξει το ποδόσφαιρο είναι το αμή γυρίζει την μπάλα πίσω στο θεματοφύλακα. Είναι μια καινοτομία η οποία θα φέρει πάρα πολλά πράγματα καινούργια στο ποδόσφαιρο. Έγκλημα θα είναι να καταργηθεί το offside, γιατί μετά θα βλέπουμε αλάνα, έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ θα θέλω και το δίκολο. Πάμε στους τερματοφύλακες. Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δέχτηκε 8 γκολ στην κορυφή, είναι ο Τσακίρ με 18 επεμβάσεις. Ο Χραντέσκι, ο Φιλανδός, με 15 εξού και σε πολλές εντεκάδες μέσα. Ο Ντιμητρίευσκι, ο Σκοπιανός, 13. Ο Ντάνι Γουόρ, 13. Ο Πατρίτσιο, 11. Ο Ούγκρος, ο Γκουλάση, 11. Ο Ντουμπράνκα, 11. Ο Μπούσαν, 11. Ο Σκοτσέζος, ο Μάρσαλ, 9. Και ο Βάσλικ, ο Τσέχος, τον οποίο κοιτάει ο Ολυμπιακός, με 9. Δύσκολα θα τον πάρει. Θα τον πάρει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάτι τελευταίο. Μισό λεπτό, τι έχουμε.
Α, εδώ είναι οι ολοκληρωμένες σέντρες με τον Ρόμπερτσον της Λίβερπουλ στην κορυφή. Όλοι πλαϊνοί θα είναι αυτοί πάνω. Ναι. Πλαϊνοί, βέβαια. Είναι... Ο Ρόμπερτσον. Ναι, και ο James. Όχι, ο James είναι της Manchester United. Ναι. Είναι όλοι πλαϊνοί, είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τώρα με βάση τις πιθανότητες ποιες ομάδες με βάση τους αριθμούς φαίνεται και με ποια σειρά να είναι φαβορί. Βλέπουμε με 19,6% τη Γαλλία. Βέλγιο, ε! Βέλγιο με 17,9%. Ισπανία 12,9%. Γερμανία 9,3%. Ολλανδία... Την έσωσε το μάτς με την Πορτογαλία, την Γερμανία. Είναι εκεί ψηλά, ναι. Ολλανδία, Αγγλία 8,5%, Ιταλία 8%, Πορτογαλία 5,8%, Δανία 3,6% και μετά φτάνουμε μέχρι και την Κροατία 0,5%. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί το Βέλγιο είναι στη δεύτερη θέση με De Bruyne, Lukaku κλπ. Αλλά θα πω αυτό που είπα και στην εκκίνηση. Θεωρώ ότι σαν νοκάουτ δεν μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά εάν πας στην λογική. Αν δεν έχεις άμυνα, ναι. Και οι Βέλγοι δεν έχουν άμυνα. Πίσω... Βαριά κορμιά έχουν σαν στόπερ. Ναι. Ντεναγέρ, Αρντεβάιλερντ, εκεί πέρα. Βαριά κορμιά. Είναι βαριά κορμιά. Λοιπόν...